Ευλογηθείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσε εμείς σήμερα, κι ας εξηγήνει τα βήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις βουλές ημών, και εμείς ενέγγιση μας και δεσμών, αλλά λύσε μας το πνευμίο. Σύναξη είναι η αποκοπή του λαού από τα δρόμενα της Θείας Λειτουργίας. Μπορεί ο λαός να επιβάλλεται να παρίστανται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και το γνωρίζουν πολύ καλά και οι σεβαστοί πατέρες και εσείς αγαπητοί μου χριστιανοί, όμως εκπροσωπείται ο λαός από τους ιεροψάλτες. Και αυτό σίγουρα είναι ένα μεγάλο έλλειμμα της λατρευτικής μας ζωής, που σήμερα είδαμε με την παρουσία της μικρής αυτής χοροδίας που απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από νεαρά παιδιά, να μας δίδει αυτό το μήνυμα της συμμετοχής όλων των πιστών στη λατρεία της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι η απεικόνηση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Είναι η μοναδική ευκαιρία ο φθαρτός άνθρωπος, το φθαρτό σώμα του ανθρώπου να δεχθεί την αυθαρσία και να μετέχει των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι η μοναδική ευκαιρία ο άνθρωπος να γίνει σύσσωμος και σύνεμος με τον ίδιο τον Κύριό μας και η ψυχή του που είναι αθάνατη να εφραίνεται και να αγάλεται εις το διηνεκές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μια μοναδική λατρευτική εμπειρία που πραγματικά αποτελεί κόσμημα όχι μόνο για εμάς αλλά και για το πλήρωμα όλων των εκκλησιών που ανήκουν, που λέγονται χριστιανικές εκκλησίες, αλλά που έχουν διαφορετικό δόγμα. Μας ζηλεύουν πραγματικά όταν βλέπουν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που είναι η μοναδική στιγμή όπου η ψυχή πλησιάζει το Θείο και που μετουσιώνεται την αθανασία και την πηγή της ζωής. Στη Θεία Λειτουργία παρίστανται μιλιάδες αγγέλων και χιλιάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα σεραφείμ, όπως λέει ένας ύμνος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή, εκτός από τη συμμετοχή των πιστών ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της τελέσεως της ανεμάκου λατρείας, υπάρχουν και παρίστανται οι αγγελικές και αρχαγγελικές δυνάμεις. Λέμε στο Απολυτή και του Αγίου Σπυρίδωνος. Αγγέλους έσχεση λειτουργούντα ή ιερότατε, που σημαίνει ότι τον έβλεπαν να συλλειτουργεί με τους αγγέλους. Και είναι επιβεβλημένη η παρουσία των αγγελικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, γιατί λέει ένας πατέρας. Είναι πολύ φτωχός ο άνθρωπος για να εξηγήσει τον Θεό. Μπορεί μεν να είναι διφυές πλάσμα, να έχει σώμα αλλά και αθάνατη ψυχή, αλλά είναι πολύ αδύναμος για να εξηγήσει τον Θεό. Αγίασον τ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξαστε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας έφυσε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, εις ιερεύση της άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ό,τι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον, εξού του Πατρός των Φώτων. Μέρα και χρόνια πολλά να είστε καλά. Η ανακοίνωση μόνο στις 23 του μηνός ο Εσπέρας θα πραγματοποιηθεί εδώ στον Ιερό Ναό Αγρυπνία η στιγμή και μνήμη της υπερευλογημένης Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Μύρτη Διωτήσης. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στις 23 του βράδυ Αγρυπνία εδώ στον Ναό.
Πρέπει να το πούμε.